Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχουμε να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Μην εδώ, διότι είναι το ρίξιμο, ας το πούμε, των τριών μονοπατιών, έτσι λέγεται, ή των τριών πεπρωμένων ή των τριών πυλών γενικότερα. Όπως, εντάξει, αυτό τώρα έχει διάφορες ονομασίες. Είναι ιδιαίτερο ρίξιμο. Θα πάρετε πολλές πληροφορίες μέσα από ειδικά ρουνικά σύμβολα, μέσα από Lenormand, αριθμολογικές κάρτες και φυσικά τα κλασικά μας ταρό. Λοιπόν, τι έχει βγει εδώ πέρα. Πάνω-πάνω, δεν είναι τυχαίο, θα σας κάνω μια μικρή διαδρομή πώς ξεκινάμε το ρίξιμο. Εδώ έχει βγει το μανάζ. Είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο. Μπορεί να το έχετε και στην παλάμη σας, έτσι, στα χέρια σας δηλαδή. Είναι ο Δίας εδώ σαν κυβερνήτης αυτής της κάρτας, αέρας σαν στοιχείο. Κατά κάποιο τρόπο στα ταρό απεικονίζεται από τον μάγο, εντάξει, και έχει να κάνει κυρίως με τους ανθρώπους, τον εαυτό μας, προσέχουμε, αλλά και γενικά πώς προσφέρουμε στους άλλους ανθρώπους. Bottom of the deck έχει βγει από τις Lenormand, ειδικές Lenormand, το κλειδί, εντάξει. Κλειδί, πάμε να ψάξουμε κλειδιά δηλαδή, τα κλειδιά τα οποία θα ξεκλειδώσουν κάποια πράγματα. Bottom of the deck, στις κλασικές ταρό που θα ρίξουμε, στις Vintage, αυτές τις όμως ωραίες αυτές κάρτες, είναι ο Ακόλουθος Κυπέλλων, μια ωραία κάρτα, ιδιαίτερη κάρτα, που μας λέει φυσικά ότι, κοίταξε να δεις, κάπου το συναισθηματικό κομμάτι πρέπει λίγο να είμαστε σε μια κατάσταση να το ελέγχουμε δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συνέστημα, δεν σημαίνει ότι το απεμπολίζουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι το διώχνουμε, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, αισθανόμαστε, αλλά δεν αφήνουμε όμως να πάμε στην υπερβολή του συναισθήματος, γιατί καμιά φορά το συναίσθημα μπορεί να γίνει υπερβολικό. Και bottom of the deck, σε αυτές τις πανέμορφες αριθμολογικές κάρτες, κοιτάξτε εδώ αριθμολογικές κάρτες φοβερές εδώ, λοιπόν, έχει βγει ο αριθμός 17, στη συνέπεια 8 στη συνέχεια. Είναι θεϊκός αριθμός και λέγεται αυτός ο αριθμός η πνοή του Θεού. Εντάξει, μας μιλάει για προστασία, μας μιλάει για ελπίδα, μας μιλάει για ευλογίες, μας μιλάει για τύχη, μας μιλάει για χρόνο, μας μιλάει να προχωρήσουμε κτλ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ θα τα μαζέψω, δύο λεπτάκια, θα τα βάλω λίγο στην άκρη, θα τα βάλουμε ανάποδα, για να ξεκινήσουμε το ρίξιμο. Α, βγήκε και ένας ακόλουθος, κι άλλος ένας ακόλουθος ξυφό. Άρα σημαίνει αποφάσεις, ανανέωση κτλ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Πώς θα γίνει, είναι πάρα πολύ απλό. Θα είναι ένα στρώσιμο, αλλά θα έχει τρεις διαφορετικές διαδρομές. Εσείς θα επιλέξετε διαδρομή. Εντάξει, διάλεξε τη διαδρομή σου. Οπότε, θα ξεκινήσω λοιπόν με τα κλασικά τάρο. Θα ρίξω, πώς το λένε, θα ξεκινήσουμε τα κλασικά ταρό και μετά θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να χρειαστεί να τα πάω και λίγο πιο πέρα αυτά, δεν πειράζει, για να έχουμε χώρο αρκετό για να μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω ήδη ανακατέψει από πριν, εντάξει, ανακατεύω, έχω κόψει, έχω κάνει τα πάντα όλα. Απλά έκανα το bottom of the deck για να δείτε κι εσείς τι βγήκε γενικά για αυτό το ρίξιμο, με τι ενέργειες μπαίνουμε. Όπα. Ξαναγυρνάει ανάποδα, είναι πάλι, εδώ είναι μια βασίλισσα ξυφών, εντάξει, αποφάσεις δηλαδή, ετοιμάσου να πάρεις αποφάσεις σου λέει, αυτό είναι, γιατί η βασίλισσα ξυφών είναι μπιτσάρα που λέμε. Και το λέω και με τη μαγκιά έτσι και με την ωραία την έννοια, είναι τύπισσα, είναι δυνατή, ήρθε η ώρα των αποφάσεων και σου λέει, οκ, μαγκά μου, τι έχεις να μας πεις, ένα τέτοιο στρίπ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ λοιπόν είναι... Αυτή τη στιγμή θα τα ρίξω όλα μαζί. Α, μάλιστα. Είναι το τώρα. Πού βρισκόμαστε στο τώρα. Και είναι η κάρτα της προδοσίας. Όλοι κατά κάποιο τρόπο έχουμε προδοθεί. Μας έχουν προδώσει τα γεγονότα, μας έχουν προδώσει στο σύναισθημα, μας έχουν προδώσει οι σχέσεις, οι συνεργασίες, οι άνθρωποι. Γενικό, έτσι, είναι η κάρτα της προδοσίας. Τελείωσε. Όμως αυτό που σου λέει όμως είναι... Πρέπει να βρεις τον τρόπο να προστατεύσεις τον εαυτό σου, να φρουρίσεις τον εαυτό σου από αυτούς που θέλουν να σου κάνουν κακό. Διότι όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία να θέλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου, ενεργοποιούνται, ας το πω έτσι, ουράνιες δυνάμεις, γιατί το 7 εδώ σημαίνει και προστασία εκ των άνωθεν. Λοιπόν, όπου σε προστατεύει, την έφαγες την προδοσία, την πάτησες, αλλά όμως περίμενε. Έχει και συνέχεια. Θα σας πω κάτι.
πολλές φορές θέλουμε τη δικαιοσύνη, θέλουμε τα πράγματα να εξισορροπήσουν. Αυτό όμως, ανάλογα με την περίπτωση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή και πολλές φορές να αποδοθεί δικαιοσύνη, ας το πω έτσι, η πνευματική, η εδώ στη ζωή, η δικαιοσύνη, η κανονική, η νομική, αλλά να μην είμαστε εμείς παρόντες και να μην το παρακολουθούμε. Αυτό που σου λέει όμως εδώ είναι ότι, εντάξει, ζώδια βέβαια του αέρα, κυρίως κυβερνάται από το ζώδιο του υδροχώου, είναι προδοσία. Ξεκινάμε λοιπόν όλοι με ένα κομμάτι προδοσίας. Περιμένετε μισό λεπτό τώρα. Εδώ λοιπόν να επιλέξω και ένα... Λοιπόν, μάλιστα. Okay, το ράιντο. Ωραία. Είναι ένα σύμβολο το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Όλα αυτά τα σύμβολα τα ρουνικά είναι από τη φύση, έτσι. Όλα είναι παραμένα από τη φύση. Μιλάει για το ξώτη, μιλάει για αέρα, στοιχείο του αέρα. Το ράιντο, σαν στην κάρτα των Ταρό, συμβολίζεται από τον Ιεροφάντη και έχει να σου πει για ταξίδια, συναντήσεις ή αυτό που σου λέει συμβολικά γίνει ο αναβάτης, ο οποίος θα προχωρήσει στη ζωή του και δεν θα δηλιάσει, δεν θα... κοιτάξτε να δείτε πόσο, δηλαδή δεν θέλει να, πώς το λέει, να ηρεμήσει. Λοιπόν, ένα λεπτό. Θα μου πείτε τώρα και τι ησύχασες. Ήπια μια γουλιά καφέ και εγώ, εντάξει, τόση δουλειά κάνω. Οπότε, εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι πώς είναι ο αναβάτης στην Έλεονορμαν. Ανέβα πάνω, προχώρα, πάρε πρωτοβουλίες, μη διστάζεις, μη φοβάσαι, ήρθε η στιγμή να προχωρήσεις στη ζωή σου. Εντάξει. Και πάμε τώρα στη δεύτερη κάρτα που είναι η Λένορμαν, η οποία τι είναι, έχουμε όλοι ξεκινήσει, εδώ είναι το εδώ και το τώρα, έτσι. Έχουμε όλοι ξεκινήσει, εδώ προσπαθούμε, παλεύουμε, αλλά έχει ξεκινήσει και εδώ είναι τώρα το coffin που λένε, η κάσα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι επίπονο όντως, δεν είναι εύκολο για κανέναν. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω τι φλασίες μου έρχονται. Πρέπει να κλείσουν οι κύκλοι. Όσο και αν αυτό είναι επίπονο. Σε προδώσανε, προσπαθείς το πολεμάς, αλλά αυτό που σου λέει όμως είναι, κοίταξε να δεις, παρόλο που, γιατί εδώ είναι μια δύσκολη, από τις δύσκολες κάρτες, γιατί έχουν κλείσει κάποια πράγματα, έχει τον αριθμό 9, ολοκλήρωση πραγμάτων, σου λέει, κοίταξε να δεις, κάποιες φορές δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή, κλείνουν κύκλοι. Κλείνουν πράγματα. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσεις. Πρέπει να, όσο σκληρό και να είναι, κάπως την καρδιά σου που λένε, όχι να την κάνεις πέτρα, με κάποιο τρόπο το συνέστημα, όλο αυτό που έχει συμβεί, να το διαχειριστείς. Και βγαίνει το 66 από τις αριθμολογικές κάρτες, 12 και 3. Λοιπόν, είναι ένας κυρίαρχος αριθμός. Σου μιλεί προνοητικότητα, υπευθυνότητα, κοινωνικότητα. Σου λέει ότι πρέπει να λύσεις τα προβλήματα. Αυτός ο αριθμός, επειδή να κάνει και με τη δικαιοσύνη, σου λέει προχώρα να λύσεις τα προβλήματα, χρησιμοποίησε τα ταλέντα σου και γενικότερα τη διπλωματία σου για να προχωρήσεις. Εντάξει. Εδώ είναι το τώρα. Αυτή η γραμμή εδώ, φίλες και φίλοι, είναι το τώρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι το μονοπάτι. Προσέξτε. Εδώ είναι το μονοπάτι στο οποίο κάπου, με κάποιο τρόπο, κάπου μας οδηγεί. Είναι μια σημαντική κάρτα. Είμαστε λίγο πριν την απόφαση. Μάλιστα. Να το. Αυτό είναι πολύ καλό. Ύστερα από τις δυσκολίες αυτές των πρώτων καρτών έρχεται ο Άσος Κυπέλλων. Όλα τα ζώδια του νερού και σου λέει λοιπόν, άνοιξε την καρδιά σου ώστε να αποδεχτείς και να δεχτείς τα συναισθήματα των γύρω-γύρω και των ανθρώπων που σε αγαπάνε. Έχει να κάνει βεβαίως με την αγάπη, έχει να κάνει τα νέα ξεκινήματα, νέα συναισθήματα, ανανέωση συναισθημάτων, νέες φιλίες, ομορφιά, ευχαρίστηση και αγαπάω τον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό διότι εδώ σου λέει ότι okay, προδόθηκες, έχεις πληγωθεί, έχεις στεναχωρηθεί, δεν πρέπει όμως και κάπως με κάποιο τρόπο να προχωρήσεις, έτσι δεν είναι. Με τον Άσο Κυπέλλων όμως μας δίνονται νέες δυνατότητες και είσαι έτοιμος, έτοιμη να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα. Σε αυτό το σημείο τώρα να σας πω κάτι άλλο, κάνω μια μικρή παρένθεση. Ήδη δεν είναι υποχρεωτικό προς Θεού, υπάρχει δυνατότητα συνδρομής, ήδη έχω ανεβάσει αρκετά βίντεο στα οποία είναι μόνο για τους συνδρομητές.
διαλογισμοί στα ενεργειακά κέντρα θα σας βοηθήσουν πολύ. Ήδη έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή ένα καθρέφτισμα που έχω κάνει, αλλά και το σημαντικό, εάν αισθάνεσαι ότι έχεις εγκλωβιστεί σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, έχω ένα ιδιαίτερο ρήξιμο, το οποίο είναι μοναδικό, το οποίο δεν θα το βγάλω στο υπόλοιπο κανάλι, παρά μόνο για τους συνδρομητές. Λοιπόν, εγώ βέβαια συνεχίζω την ίδια ποιότητα, θα συνεχίσω να κάνω τέτοια πρωτότυπα γενικότερα ρηξίματα, αλλά έχει υπόψη ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Εντάξει, της συνδρομής, όπου πολύ συχνά δηλαδή θα ανεβάζω πρωτότυπα, ιδιαίτερα ρηξίματα με πρωτότυπες κάρτες, δεν θα βγουν στο ευρύ κοινό, ας το πούμε. Είναι μια δική μου απόφαση, δεν το κάνω για τιμωρία προς Θεού, απλά είναι ένας τρόπος έτσι επικοινωνίας με αυτούς οι οποίοι, ας το πούμε, θέλουν να με υποστηρίξουν και να με τιμήσουν με την συνδρομή τους. Εντάξει, λοιπόν, το κόστος είναι πολύ, πολύ μικρό. Και είναι για να είναι προσιτό σε όλους. Δεν είναι υποχρεωτικό, απλά είναι μέσα από τις δυνατότητες του καναλιού. Πάμε όμως τώρα να δούμε τη συνέχεια, λοιπόν. Μισό λεπτό. Οκ, αυτό εδώ. Έχει βγει, λοιπόν. Θα σας πω ένα λεπτάκι. Έχει βγει το AWAS. Κρυό στο ζώδιο. Κουράγιο σου λέει και δύναμη. Είναι αυτό το σύμβολο και αυτό το σύμβολο υπάρχει και στις παλάμες, εντάξει, υπάρχει και αυτό μπορεί να υπάρχει με κάποιο τρόπο και αυτό μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει στην παλάμη σας υπάρχει ή σε κάποιο σημείο στο χέρι σας, έτσι, να ας πούμε αν δείτε το δικό μου το μη είναι ξεκάθαρο εδώ, λοιπόν αν το δείτε αυτό κάπου σημαίνει, έχω ανεβάσει πολλά βίντεο τα οποία μπορείτε να τα ψάξετε για τη χειρομαντία και να δείτε τι σημαίνει αυτός ο συμβολισμός. Συμβολίζει τους εραστές, αλλά από την άλλη, όμως να το δείτε εδώ, σημαίνει σχέσεις, πίστη και πρόοδος. Είναι μια πολύ καλή κάρτα η οποία έρχεται και με τον αριθμό 17, εδώ ο αριθμός 20, εδώ ο αριθμός 17, έρχεται λοιπόν να επιβεβαιώσει αυτή την κάρτα των ταρό που έχει πέσει, που σου λέει για καινούργια ξεκινήματα και δύναμη. Το έχεις δηλαδή, εντάξει. Και η αριθμολογική κάρτα είναι πάλι ένας κυρίαρχος αριθμός, εδώ είναι ο 55, εδώ έχουμε τον 66, εδώ είναι ο 55. Κυρίαρχος αριθμός, παρατηρητικός, ικανός, διερευνήσεις, άποψη, ικανότητα για σκέψεις, ταλέντο να γράψεις, έτσι, πρωτοπορία και πολύ καλή επικοινωνία. Λοιπόν, επειδή αυτά εδώ δεν θέλω θέλω να τα βλέπω για να παίρνω έμπνευση, ας το πούμε, τα βάζω από εδώ. Οπότε το αφήνω αυτό εδώ πέρα σαν πληροφορία και τώρα, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε και πάμε. Εδώ θα τραβήξω τρεις κάρτες που είναι οι τρεις επιλογές, εντάξει. Λοιπόν, τρεις επιλογές. Δεν θα τις ανοίξω αμέσως. Μία. Δύο. Και τρεις. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Α, εδώ. Ξέχασα να τραβήξω μία Lenormand, οπότε πρέπει να τραβήξω και μία Lenormand, να δούμε ένα πλαίσιο βεβαίως, είναι θα κάνεις καινούργια ξεκινήματα, θα προχωρήσεις, έχεις τη δυνατότητα, έχεις το κουράγιο, αλλά κάπου δεν πρέπει να αφήνεις κανέναν μα κανέναν να σε επηρεάζει. Αυτό είναι το μήνα προτού πάρεις μια απόφαση. Όχι, δεν θα αφήσεις κανένα να σε επηρεάζει και να σου λέει «Α, για το καλό σου τα λέω αυτά, έτσι, το χειριστικό αυτό κομμάτι, μα εγώ τα λέω για το καλό σου». Λοιπόν, όχι. Εδώ είναι ένα μεγάλο όχι. Εδώ τώρα λοιπόν, ξεκινάμε. Να βάλω ένα λεπτάκι, για να μην το ξεχάσω. Να βάλω τις Lenormand, ένα. Δύο. Να δούμε τις πληροφορίες. Τρία. Λοιπόν, εδώ τώρα. Να επιλέξω σύμβολα. Ένα. Εδώ. Δύο. Και εδώ. Τρία. Και αριθμολογικές. Μία. Είναι λίγο μεγάλες αριθμολογικές. Δεν πειράζει. Να δούμε τι έχει να μας πούνε. Και οι αριθμοί. Με τι συντονίζεστε. Και τρία. Και πάμε να δούμε τις τρεις αυτές επιλογές. Τα μαζεύω αυτά εδώ πέρα για να τα έχουμε στην άκρη ένα λεπτό και ξεκινάμε. Ναι, να πω το εξής. Εδώ είναι 1, 2, 3, έτσι. Επιλέξτε μονοπάτι. Το ξέχασα να το πω. Κάτσε να πιω μια κουβιά καφέ γιατί αρχίζω και ξεχνάω εδώ. Γιατί θέλετε να ξεχάσετε. Θέλουμε να ξεχάσουμε.
Μάλιστα. Θέλουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να τα πούμε όπως θέλουμε και θέλουμε να ξεχάσουμε το παρελθόν μας. Θέλουμε να ξεχάσουμε ό,τι μας έχει πληγώσει. Θέλουμε να ξεχάσουμε την προδοσία. Γι' αυτό μου βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, διότι η ενέργεια κατά κάποιο τρόπο έρχεται και αφομοιώνεται στο σώμα και βγαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα. 1, 2, 3. Επιλέξτε ποιο μονοπάτι εσείς θα επιλέξετε, θα πάρετε. Αριστερά, μέση ή δεξιά. Και θα το αναλύσουμε αυτό λιγάκι και θα το δείτε. Εντάξει. Θα το δείτε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή. Ό,τι έχετε επιλέξει, έχετε επιλέξει. Εγώ τι επιλέγω λοιπόν. Για να επιλέξω κι εγώ, μια μισό λεπτό. Για να συγκεντρωθώ κι εγώ να επιλέξω. Να επιλέξω διαστητικά. Εδώ, αυτό θα πάρω. Δεξιά, το 3. Εντάξει, πάμε. Αριθμολογικά πρώτα αυτό που βγαίνει είναι ένας αριθμός 24. 6 λοιπόν. Ωραίος αριθμός, αρμονία, μαγνητικότητα, ομορφιά. Κοιτάξτε να δείτε, γοητεία. Και όταν λέμε γοητεία, δεν εννοούμε είμαστε μοντέλα, έτσι. Εννοούμε δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μαγνητικός με το δικό του τρόπο, έτσι. Μιλάει για αγάπη, μιλάει για συναισθήματα και φροντίδα. Okay. Φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε την υγεία μας. Εδώ είναι το πρώτο μονοπάτι. Το σύμβολο το οποίο βγαίνει, είναι το λαγκάζ, είναι σελήνη νερό. Το νερό έχει να κάνει με το συνέστημα, είναι το αστέρι όσον αφορά στο κομμάτι των ταρό και για αυτό το οποίο σου μιλάει είναι για ροή. Η ροή του νερού, το ταξίδι, αλλά και η ηρεμία που χρειάζεσαι καμιά φορά για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Αυτό που βγαίνει εδώ πέρα είναι επίσης από τις Λένορμαν, είναι πάλι η σελήνη εδώ, κοιτάξτε τι όμορφα που συντονίζονται. Λοιπόν, όταν έχεις να κρίνεις έναν άνθρωπο, να τον δεις, να τον ψυχολογήσεις που λένε, να συμβουλευτείς τη διαίσθησή σου. Στις Λένορμαν η σελήνη είναι από τις καλές κάρτες, διότι έχει να κάνει με το συνέστημα, έχει να κάνει με το άνοιγμα, έχει να κάνει με το ανοίγω την καρδιά μου, έχει να κάνει με το εμπιστεύομαι τελικά, εμπιστεύομαι και τους ανθρώπους για να μπορέσω να προχωρήσω, έτσι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχει πέσει εδώ πέρα πολύ συναισθηματικό κομμάτι σε αυτό το ρίξιμο. Μάλλον σε αυτή την επιλογή και εδώ βγαίνει επίσης και το 15 άκτινο. Το 15 άκτινο είναι μια ιδιαίτερη κάρτα από τις πιο χαρούμενες θα έλεγα. Σου μιλάει όμως για στόχους, σου μιλάει για κληρονομιά. Είναι το ζώδιο της Παρθένου κυρίως που κυβερνά την κάρτα, εννοείται και όλα τα ζώδια της γης. Σου λέει βάλε στόχους, σου λέει ότι κοίταξε να δεις όλα μέσα από τη δική σου σοφία, γνώση και εμπειρία σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σου. Είτε είσαι σε προχωρημένη ηλικία, είτε μεσήλικας που λέτε σε νεαρή ηλικία, δεν είναι ποτέ αργά για να κάνεις τα πράγματα τα οποία θέλεις. Εντάξει, αυτό κι αν είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα με το καινούριο ξεκίνημα που ξεκινάει εδώ πέρα, για να σου πει ότι okay, πέρασες δύσκολα, δυσκολεύτηκες, έκανες, αλλά δες όμως εδώ τι σου βγάζει, δες με ποιο τρόπο σε πάει μπροστά στο μέλλον και κάνω και κάτι άλλο. Λοιπόν, το μέλλον, το τραβάω τώρα, έτσι, μία κάρτα μόνο εδώ. Εδώ είναι το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον αν επιλέξεις, εφόσον επέλεξες εσύ την πρώτη διαδρομή, και είναι το 3. Η αυτοκράτηρα, μία από τις πολύ δυνατές κάρτες, φιλική ενέργεια, δύναμη, ότι κοίταξε να δεις, μπορείς μέσα από τις δικές σου αποφάσεις, τις δικές σου δράσεις, τις δικές σου απόψεις, τις δικές σου επιλογές, αυτά τα οποία θα κάνεις, να σε οδηγήσουν σε αποτελέσματα τα οποία θα σε κάνουν να χαρείς. Και εδώ μιλάει για ευτυχία, μιλάει για ανάπτυξη, μιλάει για επιτυχία. Το βάζω εδώ, εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη διαδρομή. Εδώ δεν ρίχνω άλλη κάρτα, εδώ είναι μόνο για το τέτοιο. Πάμε στο επόμενο, όπως είναι τώρα έτσι εδώ, για να δούμε ποια βγαίνει η αριθμολογική κάρτα. Ο αριθμός 23, μάλιστα. Μαγικός αριθμός, ανώτερη γνώση, φίλες και φίλοι. Αυτή η ανώτερη γνώση δεν έρχεται για τις επιφυτήσεις. Μπορεί να γίνει σε κάποιους ανθρώπους, για κάποιους λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να τους εξηγήσουμε τώρα. Εδώ όμως είναι ένας μαγικός αριθμός. Που θα σε βοηθήσει στην ελευθερία σου, στη δύναμη να απελευθερωθείς, να απελευθερώσεις τους άλλους, επικοινωνία, να είσαι φιλικός, να επικοινωνείς, πολύ ισχυρός θεραπευτικός αριθμός, άρα μιλάει και για τον εαυτό σου, εντάξει, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορείς να τον θεραπεύσεις. Θα τον βάλω εγώ εδώ από κάτω, γιατί είναι η μέση οδός, ας το πούμε.
Πολύ δυνατός αριθμός, πολύ μαγνητικός, πολύ ισχυρός και πολύ γοητεία. Και από τα σύμβολα μας βγαίνει το Τεϊουάζ, ζυγός στο ζώδιο, αέρας, είναι η δικαιοσύνη. Το Τεϊουάζ έχει να κάνει με το στόχο, έχει να κάνει με το τόξο, έχει να κάνει και είναι και ο πολεμιστής. Δηλαδή σου λέει ότι κοίταξε να δεις, για κάποια πράγματα πρέπει να πολεμήσεις κιόλας, πρέπει να προχωρήσεις. Δεν γίνεται να σε επηρεάζουν αυτά. Δεν μπορείς να αφήνεις γενικότερα στο έλεος των άλλων, να το πω έτσι, τα συναισθήματά σου και τις σκέψεις σου, και βγαίνει και μια γυναίκα εδώ. Να εμπιστεύεσαι μια γυναίκα διότι πραγματικά σε αγαπάει. Αυτό μπορεί να αφορά πρόσωπο το οποίο δεν είναι στη ζωή, είναι γυναίκα όμως, μπορεί όμως να αφορά και ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή και είναι κυρίως γυναίκες, είτε λοιπόν είσαι εσύ άντρας τώρα που με ακούς, είτε γυναίκα, υπάρχει μια γυναίκα που σε αγαπάει πολύ και ενδιαφέρεται και θέλει το καλό σου. Και η κάρτα που βγαίνει είναι φανταστική και αυτή πολύ δυνατή κάρτα, είναι ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Και ο ακόλουθος πεντάκτηνο σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι πολύ επικεντρωμένος στους στόχους. Πρέπει να είσαι επικεντρωμένος. Δεν γίνεται μόνο να έχεις μια χαοτική φαντασία ή σκέψη και να πεις ναι, θέλω να κάνω αυτό και να μένει εκεί. Οργάνωσέ το. Και τότε θα έρθουν οι ευκαιρίες. Αυτό όταν οργανωθεί ενεργειακά, έρχονται οι ευκαιρίες, έτσι. Βέβαια σημαίνει εδώ και σπουδές, σημαίνει κουράγιο, σημαίνει φιλοδοξία, σημαίνει, ναι, είναι όλα τα ζώδια βέβαια της γης εδώ πέρα, σημαίνει πρακτικά θέματα, βρίσκονται την πρακτικότητα των θεμάτων, αλλά και συνεργασίες. Okay. Και πάμε τώρα και στην τρίτη επιλογή. Ο αριθμός που βγαίνει εδώ είναι ο μύστης, ο αριθμός είναι από τους πιο περίεργους, αλλά και συνάμα ισχυρούς αριθμούς. Ο αριθμός 9 συνδέεται και με παλιές ψυχές. Δεν θα το αναλύσω τώρα, δεν χρειάζεται, δεν θέλω να σας μπερδέψω με περισσότερες πληροφορίες. Κάποια άλλη στιγμή, ίσως στην κοινότητα με τους συνδρομητές, να μιλήσω για παλιά ψυχή και να το αναλύσω εκεί πέρα. Διότι κάποια πράγματα δεν θέλω να βγαίνουν προς τα έξω. Κακά τα ψέματα, θέλω να είναι σε ένα πιο προστατευμένο, ας πούμε, περιβάλλον. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει αγάπη για όλο τον κόσμο. Σημαίνει ειρήνη, εντάξει, σημαίνει ψυχική εξερεύνηση, φιλοσοφικό, διέστηση. Δεν είναι τυχαίο αυτό κατά κάποιο τρόπο και για εμένα σαν αριθμός που έπεσε, παρόλο που δεν είμαι αριθμός 9, έτσι. Σημαίνει διαισθητικός, εσωτερική δύναμη, μεγάλη πολλά ψυχικά χαρίσματα, αλτρουιστής. Και το μάθημα είναι να μάθει να βάζει στόχους γενικότερα και να προχωράει στη ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό, αριθμός 9. Επίσης, ο αριθμός 9 παίρνει τη δόνηση και των υπόλοιπων 8 αριθμών. 1, 2, 3, εντάξει, μέχρι και το 9. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Το αφήνω εδώ πέρα σαν επιλογή. Για πάμε στη... Α, τι βγαίνει εδώ, φίλες και φίλοι. Εδώ βγαίνει το φίδι. Προσέξτε τις γυναίκες, διότι από γυναίκες θα το βρίσκετε. Υπάρχει μία ντάμα, κοιτάξτε να δείτε, σπαθάτη, η οποία είναι επικίνδυνη. Διασπείρει φήμες, διασπείρει πράγματα, θέλει το κακό σας, σας ζηλεύει, δεν σας αγαπάει. Μην την εμπιστεύεστε. Η διέστησή σας, και εδώ ο αριθμός 9 γι' αυτό βγήκε, σημαίνει και με το 9 σημαίνει βάλε και ένα τέλος, έτσι. Προχώρησέ το και βάλε και ένα τέλος. Μην την εμπιστεύεσαι με τίποτα. Βεβαίως έχει τον αριθμό 7 που σημαίνει και εγώ αναλύω, δηλαδή την αναλύω, την ψυχολογώ. Μετράω, αναλύω τις πράξεις της, τα λόγια της, τι λέει, το βλέμμα της. Δηλαδή συνδυάζεται ο λόγος με το βλέμμα της. Δηλαδή λέει και εγώ σ' αγαπώ, αλλά πώς το λέει όμως, το λέει είμαι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Είναι μέσα στη ζωή, είναι για να μάθουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε αγαπητοί σε όλους, να μας αγαπάνε όλοι. Άρα λοιπόν έχουμε ανταγωνιστές και από τη στιγμή που έχουμε ανταγωνιστές, ανταγωνισμού, γιατί είναι ένα είδος ανταγωνισμού, ναι, θέλουν το κακό μας, θα διασπείρουν φήμες, πολλά περίεργα πράγματα. Εντάξει, και επειδή και εμένα μου βγήκε, μπορώ να το επιβεβαιώσω σε κάποια πράγματα που και εγώ διαισθάνομαι, δεν θα επεκταθώ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, προσέξτε, διότι εδώ επίσης είναι το κουτσομπολιό εδώ, όλες αυτές εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πώς αυτή έχει έρθει από πάνω της και την απειλεί και λέει, είτε σε άντρας είτε γυναίκα, δεν έχει σημασία. Είναι μια γυναίκα η οποία λέει ψέματα. Και δες εδώ και αυτή τη μορφή εδώ, το gargoyle, αυτό εδώ πέρα, το συμβολισμό ότι η κακία είναι διαβολική. Ξέρετε, η ανθρώπινη ενέργεια εκφράζεται και γίνεται
Να σας το πω έτσι, πολλές φορές πολύ άσχημη, πολύ, δηλαδή ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα για πολύ θετικά πράγματα αλλά και για πολύ άσχημα, άσχημα πράγματα. Εντάξει. Το σύμβολο το οποίο βγαίνει τώρα εδώ είναι ένα πολύ δυνατό σύμβολο, είναι το ζώδιο του κρύου, είναι το φεχού, έτσι λέγεται. Αυτό μπορείτε και σε κλαδάκια μπορείτε να το δείτε, στα δέντρα κτλ. Κρύος είπαμε, σημαίνει, είναι ο πύργος εδώ, που στα ταρό δηλαδή, αλλά από την άλλη όμως ο πύργος δεν σημαίνει ότι είναι κακό, σημαίνει ότι πρέπει να χτίζουμε τις ανθρώπινες σχέσεις πάνω σε στερεές βάσεις. Άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα τέτοιου επίπεδου δεν μας κάνουν, δεν τους χρειαζόμαστε. Αφροδίτη, επενδύω στις σχέσεις, αέρας, γη είναι η ενέργεια αυτού του συμβόλου και φωτιά βεβαίως, έτσι. Υγεία και αποκτήματα. Δηλαδή με αυτό το σύμβολο θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις φίλε μου, okay, έχεις πολύ καλή υγεία, αυτό είναι πολύ καλό, έχεις και αποκτήματα, κάτι αποκτάς με κατά κάποιο τρόπο, ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα, από κληρονομιά, από σπίτι, από πτυχίο, από ό,τι είναι, εντάξει. Και η κάρτα των Ταρό που βγαίνει εδώ πέρα, λοιπόν, μας λέει, ναι, και έχω, χρωστάω και, ναι, μην μου φύγετε γιατί χρωστάω μία κάρτα εδώ και μία κάρτα εδώ. Βγήκε λίγο περίεργο, αλλά δεν πειράζει, για κάποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Εδώ βγαίνει ο υπότης κούπα. Εδώ σημαίνει λοιπόν ότι να εκφράσεις όλα αυτά τα οποία εσύ θέλεις να εκφράσεις μέσα σου σαν συναισθήματα. Έχεις μια αποστολή, η αποστολή σου είναι ιερή, είναι για καλό σκοπό, έχεις καλό σκοπό γενικότερα. Καμιά φορά σε πιάνουν τα νεύρα λίγο, σε πιάνουν λίγο και τα περίεργά σου, έτσι δεν έχω κέφι. Ο υπότης όμως είναι από τις καλές κάρτες και σε οδηγεί να πας τα πράγματα μπροστά, εντάξει, να προχωρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ξέχασα λοιπόν δύο κάρτες, μία εδώ και μία εδώ, που έχει να κάνει με το μέλλον. Αυτό, εντάξει, δεν είναι κακό, σημαίνει όμως ότι το μέλλον εδώ, σε αυτά τα δύο, ενώ ήταν εδώ ξεκάθαρο, μας φοβίζει εδώ το μέλλον. Γι' αυτό δεν εμφανίστηκε. Και το μέλλον αυτής της απόφασης είναι, πρόσεξε να δεις, το μέλλον δείχνει ότι, ανάλογα με τις αποφάσεις, είναι στο χέρι σου, είναι εγκλωβιστής και να μπει σε μια φυλακή μυαλού, γι' αυτό δεν έβγαινε και δεν θέλει να βγει κάρτα, ή να βρεις τη δύναμή σου και να φύγεις από τη φυλακή. Εντάξει. Έχεις μπλοκαριστεί, είναι ξεκάθαρο, έχεις μπλοκαριστεί. Αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις ένα βήμα. Και φοβάσαι να το κάνεις αυτό το βήμα. Γιατί έχεις περάσει όλα αυτά εδώ. Okay, το αφήνω εδώ πέρα και για το επόμενο, για την τρίτη επιλογή, για το μέλλον, η κάρτα που δεν, εντάξει, δεν την έβγαλα, βγαίνει ο αυτοκράτορας, μάλιστα. Αυτοκράτηρα εδώ, αυτοκράτορας εδώ. Οριμότητα, δύναμη, λογικές σκέψεις, ζώδιο κρυός, κυβερνάται από το ζώδιο του κρυού αυτή η κάρτα. Εδώ λέει ότι κοίταξε να δεις, χρειάζεσαι και το δικό σου χώρο και χρόνο βεβαίως, τον οποίον πρέπει να τον αποκτήσεις με μεγάλη αυτοπεποίθηση, τον αποκτώ έτσι, τον επιδιώκω, τον θέλω το χώρο μου, βάζω τα όρια μου, βάζω όρια και δεν επιτρέπω σε κανένα να μου τα ξεπεράσει αυτά τα όρια. Φυσικά εννοείται είναι το θεϊκό αρσενικό εδώ πέρα, φιλοδοξία, δύναμη, αυτοέλεγχος, τρομακτικός αυτοέλεγχος, πολύ δυνατός αυτοέλεγχος, ξέρεις όμως έχεις αυτοπεποίθηση και δύναμη. Είναι μια κάρτα η οποία μαζί με όλα αυτή εδώ πέρα το συνδυασμό θέλει να σου πει ότι παίρνεις πολύ, πολύ δύναμη, γίνεσαι πολύ ισχυρός, ισχυρή, ξεκάθαρος και μπορείς να πετύχεις. Ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι, εδώ είναι ξεκάθαρο, έχει πολύ υποστήριξη. Εδώ αυτή η κάρτα, παρόλο που είναι λίγο αρνητική, έχει υποστήριξη από αυτό εδώ πέρα και από τα υπόλοιπα που βγήκανε, από την αγάπη κτλ. Εδώ, παρόλο που βγήκαν και κάποια αρνητικά, έχει υποστήριξη και από τον υπότη, έχει υποστήριξη και από τον αυτοκράτορα και από τον αριθμό 9, αλλά και από το σύμβολο. Πόσο όλα αυτά πολύ όμορφα μπορούν να συνδυαστούν και να μας δώσουν πάρα πολύ ωραίες και χρήσιμες πληροφορίες. Φίλες και φίλοι, ό,τι και να είναι όμως, το θέμα είναι ότι ναι, εμείς παίρνουμε αποφάσεις και λίγη έμπνευση από τα ταρό δεν βλάπτει. Και λίγη έμπνευση από το κανάλι μου δεν βλάπτει, έτσι. Και λίγη έμπνευση να πάρετε και λίγο να προχωρήσετε δεν βλάπτει.
Αυτό ήτανε, απλά σας υπενθυμίζω, για όποιον θέλει, υπάρχει λοιπόν και μία ανάλυση που είναι μόνο για συνδρομητές, ενώ δηλαδή για συμμετοχή, με συνδρομή δηλαδή, όπου αν αισθάνεσαι ότι έχεις κολλήσει κάπου, αυτό το ρίξιμο που έχω κάνει θα σε βοηθήσει να πάρεις τα πάνω σου και λίγο να ξεκολλήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε την εγγραφή σας παρακαλώ και φυσικά εννοείται και το πατήστε καμπανάκι 2 φορές. Ετοιμαζόμαστε για κάτι καινούριο πάρα πολύ σύντομα. Και φυσικά έρχονται και άλλα όμορφα πράγματα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε κάτω από το βίντεο τις απόψεις σας και τα λέμε πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.